πόσο ωραία ντυμένη και πόσο σεξι πια. Τι κάνετε, ε? Υπομονή, εσύ. Κι εγώ υπομονή. Πολύ ψηλή είσαι, Μανούλα μου. Ναι, και φοράω φλατ πλέον, τα έχω κόψει τα κούνια, να ξέρεις. Άρα είμαι πολύ κοντή, εγώ θες να μου πεις. Όχι, μια χαρά είσαι εσύ. Πώς εσύ είσαι. Εσύ έχεις μυαλό. Ναι, θα σου έλεγα. Είμαι πολύ καλά. Σε βλέπω. Ναι, ναι, είμαι χαρούμενη. Δεν μου λες, έχουμε κάτι. Εντάξει, πάντα υπάρχει κάτι στη ζωή μας. Δηλαδή, περίμενε, κάτσε ένα λεπτάκι. Να ραφτώ, θα έρθω να κάνω. Όχι, το να μην ραφτείς, να μην ραφτείς. Θα τα μάθεις πρώτη, αν είναι ευχάριστα. Ναι. Αλλά είμαστε σε καλό δρόμο. Είμαστε καλά. Τώρα θα δούμε. Δεν ξέρω, δεν λέω μεγάλα λόγια. Δηλαδή. Το 17 ή το 18 θα πάμε. Δεν βάζω, δεν κάνω τέτοια σχέδια. Εγώ είμαι ξαφνική, ξέρεις. Μπαμ, μπαμ. Η φωνή τι έχει. Η φωνή, ξέρεις, εγώ δεν είχα ποτέ γλυκιά φωνή. Ναι. Ωστόσο, τα τελευταία 3 χρόνια με τη δουλειά και το άγχος, ξεκίνησε μια βραχνάδα. Ναι, το ακούω. Η οποία είναι όλο και πιο έντονη και πήγα στο ριλά και μου είπε ότι έχω μυϊκή δυσφωνία. Τι έχεις? Μυϊκή δυσφωνία. Μην κοροϊδεύεις. Δεν κοροϊδεύω, μάνα μου. Είναι δυσφωνία εκμυϊκής τάσεως. Είναι κάτι ψυχολογικό, ίσως από το άγχος και το στρες. Από το άνοσα. Ξέσπασε στη φωνή μου. Ναι. Και τώρα κάνω φυσικοθεραπεία φωνής και μετά φωνίατρο. Και μου είπε να κάνω οικονομία φωνής. Survivor. Τι από όλα θες. Σήμερα είπε. Φαινόμενο. Φαινόμενο. Συγχαρητήρια. Μπράβο τους. Ναι. Ξέρεις, εγώ δεν είμαι κομπλεξική. Όταν κάποιος κάνει επιτυχία, είναι επιτυχία τέλος. Και η αριθμή που λέει και η φίλη μου η Σίβυλα. Λένε πάντα την αλήθεια. Το βλέπεις? Δεν το βλέπω γιατί το σνομπάρω, αλλά γιατί επειδή δουλεύω όλη μέρα, όταν σχολάω από την εφημερίδα θέλω να αφιερώσω το χρόνο στους φίλους μου. Είσαι φαν και εσύ του Ντάνου? Εγώ δεν ταυτίζομαι με ναι. πρόσωπα. Ναι. Σ' αρέσει. Εμένα μου αρέσει πολύ ο Βασάλος. Σ' αρέσει ο Βασάλος. Μ' αρέσει πολύ, ξέρεις, γιατί αυτό το παιδί, όταν είχε μιλήσει η Κολυδά, που είχε, κάνει, που είχε δώσει μια συνέντευξη και είχε πει ότι πόσο τη βοήθησε στο ατύχημα και την προστάτευσε. Ναι. Με έχει συγκινήσει. Στη ΦΕΗ ποιος αρέσει περισσότερο? Στη ΦΕΗ. Με ποιον στηρίζει, ρε παιδί μου? Δεν έχουμε μιλήσει προσωπικά για το θέμα survivor. Από ό,τι βλέπω στην εκπομπή, ο Ντάνος τους αρέσει. Πώς ήταν η φετινή σεζόν, πιστεύεις? Το πιστεύεις ότι είναι πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ ήρεμα. Η ΦΕΗ. Δεν ξέρω, είναι στον κόσμο της. Δεν έχω λόγια. Γλυκιά, ήρεμη. Όλοι το λένε. Τη θαυμάζω, ρε, σε τη ΦΕΗ. Όχι, δεν είναι μόνο στην εκπομπή έτσι, είναι και πίσω έτσι. Μα λέω, δεν μπορεί να μην τσαντίζεται. Τη τζιγκλάω, τη κάνω, τη